οδική ασφάλεια στην Κρήτη αποτελεί προτεραιότητα για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που βρέθηκε σήμερα στην Αστυνομική Διευθύνση Ηρακλείου, Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Αναφερόμενος στα αυξημένα τροχαία ατυχήματα που πλήττουν το νησί, ο Υπουργός ανακοίνωσε μια σειρά από νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών. Δυστυχώς, ο ΒΟΑΚ είναι ένας δρόμος με πολύ μεγάλες δραστηριότητες και πολυπίκυλες δραστηριότητες, ανθρώπινες αλλά και βιομηχανικές και εμπορικές και πολλές άλλες. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα η κυβέρνηση, δια του αρμοδίου υπουργού, θα ανακοινώσει μια σειρά από μέτρα οδικής ασφάλειας και παρεμβάσεις, έργα, έτσι ώστε μέχρι την ολοκλήρωση του δρόμου να εξαλείψουμε κατά το δυνατόν ή να μειώσουμε τις πιθανότητες της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων που χάνονται ζωές. Όπου υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, αυτές καλύπτονται είτε μέσω μεταθέσεων είτε με προσωρινές μετακινήσεις, διασφαλίζοντας ότι η αστυνομική δύναμη του νησιού είναι επαρκής. Μάλιστα, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στις ανάγκες των υπηρεσιών, ώστε η Κρήτη να παραμείνει ασφαλής για τους πολίτες και τους επισκέπτες της. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία έχει τις προτεραιότητές της, όπου χρειαστεί με πρώτον εμένα και τον αρχηγό θα δώσουμε ενίσχυση στις υπηρεσίες, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η Κρήτη έχει μια δύναμη επαρκή για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν άβατα στην Κρήτη, τονίζοντας ότι οι κακοποιοί δεν έχουν καμία θέση στην ελληνική κοινωνία. Άβατα δεν υπάρχουν πουθενά και όσοι ονειρεύονται ακόμη τα άβατα να τα ξεχάσουν. Οι κακοποιοί και οι μπράβοι δεν έχουν θέση ούτε στην ελληνική κοινωνία ούτε στην ελληνική δημοκρατία. Και θα παλέψουμε, θα εργαστούμε συστηματικά έτσι ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα εξαφανιστούν.